Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό θέμα έχουμε και σήμερα, με τίτλο «Είμαι τα λάθη μου? Τα λάθη μου καθορίζουν ποιος είμαι?» Σε όλους μας είναι γνώριμο το ρητό που λέει «Είσαι ό,τι τρως». Εάν τρως υγιεινά, τότε έχεις ένα υγιεινό σώμα. Εάν τρως βλαβερά φαγητά, τότε το σώμα σου δεν είναι υγιές. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι είσαι τα λάθη σου ή είσαι τα σωστά σου. Όλοι εδώ στο κανάλι μας είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ενδιαφέρον για την ψυχοεκπαίδευση και ενδιαφέρον για την πνευματική και ψυχική εξέλιξη ενός ανθρώπου. Βρισκόμαστε εδώ γιατί θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τον κόσμο και θέλουμε να εξελισσόμαστε σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και να μπορούμε να έχουμε την ικανότητα, να έχουμε ψυχική ηρεμία, ψυχική ισορροπία και να δημιουργούμε και να διατηρούμε καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό μας και με άλλους ανθρώπους. Στην πορεία της ζωής, όλοι μα όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Όλοι μας έχουμε στιγμές για τις οποίες μπορεί να μην είμαστε και ιδιαίτερα περήφανοι μετά. Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμια στο οποία παίρνουμε δρόμους που εκ των υστέρων αποδεικνύονται λανθασμένοι. Δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος ζωντανός, ο οποίος να ζει και να ζει τη ζωή του, όπως είπαμε χθες στο χθεσινό θεωρητικό vlog, ο οποίος να μην υποπίπτει, να μην πέφτει σε λάθη. Είναι ανθρώπινο να πέφτουμε σε λάθη. Είναι ανθρώπινο να επιλέγουμε να ακολουθούμε δρόμους οι οποίοι δεν είναι χρήσιμοι, δεν είναι ωφέλιμοι ούτε για μας, αλλά ούτε και για άλλους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε. Και όπως είπα και προηγουμένως, βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το κανάλι ακριβώς γιατί έχουμε μια μεγάλη επιθυμία να καταλάβουμε τη ζωή, να καταλάβουμε τους ανθρώπους, να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε πώς δουλεύουν, πώς λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις και να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας και να μην τα επαναλάβαμε. Έχουμε όμως κάνει λάθη. Και οι άνθρωποι γύρω μας τείνουν να παρατηρούν και να θυμούνται περισσότερο τα λάθη μας από τα σωστά μας. Οι άνθρωποι γύρω μας και ιδιαιτέρως οι άνθρωποι επικριτικοί, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κερδίσουν κάτι από εμάς και προσπαθούν να μας ρίχνουν την αυτοεκτίμηση μας και να μας διαταράσουν την ψυχική μας ισορροπία προκειμένου να εισβάλλουν στη ζωή μας, συχνά θα μας υπενθυμίσουν τα λάθη μας. Είτε αυτοί είναι επικριτικοί γονείς, επικριτικοί σύντροφοι, κακοποιητικοί, καταπιεστικοί σύντροφοι, πρώην φίλοι, φθονεροί κλπ. Θα βρεθούν στο δρόμο μας, στο διάβα μας, άνθρωποι που θα μας πούν «Μα τι έχεις κάνει αυτό το λάθος και έχεις κάνει και το άλλο το λάθος και πριν τόσα χρόνια έχεις κάνει εκείνο το λάθος και πέρσι έκανες το τάδε λάθος και είσαι αυτός ο άνθρωπος, είσαι τα λάθη σου, είσαι ο αδύναμος άνθρωπος που υπήρξες σε κάποια συγκεκριμένη φάση στη ζωή σου». Ειδικά όταν βρισκόμαστε σε αβέβαιες εποχές, όπως την εποχή της πανδημίας που βιώνουμε τώρα, όταν περνάμε περιόδους προσωπικών κρίσεων, ίσως μετά από σοβαρές απώλειες, όταν πενθούμε, όταν έχουμε την απώλεια της εργασίας μας, μετά από ένα δύσκολο χωρισμό, όλοι μας, μα όλοι μας μπαίνουμε σε ευάλωτη φάση, στην οποία μπορεί να λειτουργήσουμε με τρόπους που δεν θα λειτουργούσαμε κανονικά. Και εκ των υστέρων να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι να μας υπενθυμίσουν «Θυμάσαι τότε που έκανες το τάδε», «Θυμάσαι τότε που δεν έκανες εκείνο που έπρεπε να κάνεις», «Θυμάσαι τότε που αδίκησες τον τάδε άνθρωπο», ή που έκανες την α λανθασμένη επιλογή ή τη β λανθασμένη επιλογή. Είμαστε τα λάθη μας. Τα λάθη που έχουμε κάνει σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας μας χαρακτηρίζουν. Τα λάθη μας είναι η πραγματική, η αυθεντική μας εικόνα. Πόσο μας καθορίζουν τα λάθη μας.
Έχω τη γνώμη ότι οτιδήποτε δεν αποτελεί παρόν στη ζωή μας, σε καμία περίπτωση δεν μας καθορίζει. Αυτό που μας καθορίζει ή αυτό που θα μπορούσε να μας χαρακτηρίσει στην παρούσα φάση είναι το πώς λειτουργούμε τώρα και πώς ζούμε τη ζωή μας τώρα. Είπαμε και χθες στο θεωρητικό vlog ότι τα πάντα ρί, ότι η ζωή είναι ένα συνεχές και ότι ο άνθρωπος ο οποίος τολμάει να ζήσει και επιδιώκει να ζήσει, στην ουσία δίνει καθημερινά στον εαυτό του την ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά να λειτουργήσει, να δοκιμάσει ξανά να συνδεθεί με ανθρώπους, να δοκιμάσει ξανά να βρει τον εαυτό του. Εάν στην παρούσα φάση της ζωής μας είμαστε παγιδευμένοι σε προβληματικές καταστάσεις και διαπράττουμε λάθη, ναι, τα λάθη μας μπορεί να μας χαρακτηρίζουν ότι στην παρούσα φάση αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα δύσκολο χώρο, σε ένα χώρο που λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν είναι χρήσιμος, που δεν είναι οικοδομητικός, που δεν είναι πνευματικός, που δεν είναι καλός για τον εαυτό του ή και για τους άλλους, για τους άλλους γύρω του. Όμως, ο κάθε άνθρωπος ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέψει τη συνθήκη της ζωής του. Μπορεί να αντιληφθεί τα λάθη του. Μπορεί να συνειδητοποιήσει τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται και να συνειδητοποιήσει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα εσωτερικά του θέματα, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί τη στενοχώρια που προκύπτει από τα ψυχικά του τραύματα και τις ψυχικές του αδυναμίες δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμος προς τον ίδιο και προς τους άλλους γύρω του, μπορεί να το αντιληφθεί, μπορεί να αναλάβει την ευθύνη των λαθών του και να πάρει τον εαυτό του στη θεραπεία, να πάρει τον εαυτό του σε μια κατάσταση αναδόμησης και να αποφασίσει και να το πράξει να αλλάξει τη ζωή του. Να κάνει νέες συνδέσεις, να αρχίσει να συνδέεται με διαφορετικούς τρόπους με τους ανθρώπους, να δοκιμάσει διαφορετικούς τρόπους για να εξελιχθεί, διαφορετικούς τρόπους για να ζήσει. Αποδίδεται ένα γνωμικό στον Αϊνστάιν, δεν είμαι σίγουρη αν το έχει πει, που λέει ότι ο ορισμός της βλακείας είναι να επαναλαμβάνεις συνεχώς το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν το έχει πει ο Αϊνστάιν, είτε το έχει πει είτε όχι, κατά τη γνώμη μου πρόκειται για ένα φιολόγημα, είναι μια έξυπνη κουβέντα αυτή, ότι είναι βλακεία να προσπαθείς να κάνεις συνεχώς τα ίδια πράγματα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Όταν οι άνθρωποι αντιληφθούμε το αδιέξοδο στο οποίο μας οδηγούν οι επιλογές μας και αναλάβουμε την ευθύνη των επιλογών μας, καθαρίσουμε τις βρωμιές που έχουμε μέσα μας και τις βρωμιές που έχουμε γύρω μας, αποκοπούμε από τις προβληματικές μας συνήθειες ή τους εθισμούς μας, διακόψουμε σχέσεις ψυχοπαθολογικές και προβληματικές, εστιαστούμε στην ψυχοεκπαίδευση και στην ψυχοθεραπεία του εαυτού μας με τη βοήθεια πάντα ειδικού και δεσμευτούμε στο να προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά και αρχίζουμε να λειτουργούμε διαφορετικά και βγούμε από το φαύλο κύκλο των λαθών και το φαύλο κύκλο της αυτοϋπονόμευσης και της αυτοκαταστροφικότητας, τότε πλέον δεν λειτουργούμε λανθασμένα. Για ποιο λόγο έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί δημιουργικά, έναν άνθρωπο ο οποίος εξελίσσεται, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ξεφύγει από δυσλειτουργικά μοτίβα, να τον καθυλώνεις και να του επιθυμίζεις τα λάθη που έχει πράξει στο παρελθόν. Αυτό το κάνουν πάρα πολύ συχνά οι γονείς ή τα αφεντικά το κάνουν αυτό. Άνθρωποι με εξουσία, οι οποίοι νιώθουν ότι μπορεί να χάνουν την εξουσία πάνω στα πρόσωπα που εξουσιάζουν, έρχονται και θυμίζουν, υπενθυμίζουν τα λάθη του παρελθόντος και λένε «Μα έβγαλε και γλώσσα αυτός ο οποίος τότε είχε κάνει το τάδε» ή «Πώς υποστηρίζεις με τόσο πάθος ότι εσύ έχεις τη σωστή άποψη, δεν είσαι εσύ που έχεις κάνει το τάδε λάθος την τάδε χρονιά και έχεις τις τάδε συνέπειες». Και υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε στην παγίδα, να πιστέψουμε αυτό που μας λένε, ότι εμείς είμαστε τα λάθη μας, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα της εξέλιξης,
ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα της καλυτέρευσης της ψυχικής, συναισθηματικής, ανθρώπινης και πνευματικής μας κατάστασης. Ο άνθρωπος είναι ένα όν με απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης, όπως και απεριόριστες δυνατότητες κατρακύλας. Μπορούμε ως άνθρωποι είτε να προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο και να εξελισσόμαστε, είτε να αφινόμαστε να μας καθοδηγούν και να μας οδηγούν τα κατώτερα μας ένστικτα και πάθη και να κατρακυλούμε στο βούρκο της απανθρωπιάς. Είναι πολύ ξεκάθαρη η επιλογή που έχει να πάρει ο καθένας από μας. Είτε θα θρώσκουμε προς τα άνω, είτε θα κοιτάζουμε πάνω και θα προσπαθούμε να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι συνέχεια, πρωτίστως για το συμφέρον της ψυχής μας και δευτερευόντως και για το συμφέρον των άλλων γύρω μας, έχουμε αυτή την επιλογή ή έχουμε την επιλογή να αφινόμαστε, να τεμπελιάζουμε ψυχικά και πνευματικά και να είμαστε έρμεων των παθών μας και της κακιάς μας φύσης. Ο άνθρωπος έχει δύο φύσεις, την ενάρετη φύση και την αμαρτωλή φύση, την καλή φύση και την κακή φύση. Όταν τεμπελιάζει ο άνθρωπος και αφήνεται να τον καταβάλει ο εγωισμός, ο εγωκεντρισμός, ο ετσοθελισμός, το αίσθημα κυριότητας, τότε επιτρέπει στον εαυτό του να κατρακυλάει στην κακία, να κατρακυλάει στην σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης. Όταν ο άνθρωπος όμως παίρνει συνειδητά την απόφαση να αγωνιστεί για να εξελίσσεται και να γίνεται καλύτερος άνθρωπος, τότε μπορεί συνεχώς να ανεβαίνει προς τα άνω, να γίνεται καλύτερος, να αφήνει πίσω του τα λάθη του παρελθόντος, να αφήνει πίσω του τις αδυναμίες του παρελθόντος και να τον χαρακτηρίζει η προσπάθεια να είναι άνθρωπος. Η λέξη άνθρωπος, ένας δημοφιλής ορισμός, είναι ότι προέρχεται από τις λέξεις άνω και θρόσκο, κοιτάζω προς τα πάνω, ρέπω προς τα πάνω. Άνθρωπος χαρακτηρίζεται από το προς τα που κοιτάζει. Κοιτάζω προς τα πάνω, είμαι άνθρωπος. Κοιτάζω προς τα κάτω, κοιτάζω προς τα λάθη μου, είμαι λαθεμένος. Δεν μας χαρακτηρίζουν τα λάθη μας, όλοι έχουμε λάθη. Αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι προς τα που κοιτάζουμε και προς τα που πορευόμαστε. Εύχομαι σε όλους μας να είμαστε άνθρωποι, άνω θρόσκων.